Στον τίτλο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και θα περίμενε κανείς, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που σε όλη τη χώρα οι αγρότες βρίσκονται στο δρόμο με τα μαζικά μπλόκα της κινητοποίησης και τις μορφές πάλης που αυτοί επιλέγουν, ότι η κυβέρνηση θα έφερνε μια νομοθετική ρύθμιση για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, αιτήματα επιβίωσης όπως λένε οι ίδιοι και σωστά το λένε. Και στην εισηγητική τοποθέτηση του κυρίου Αυγενάκη, πέρα από συμπάθεια, τσάι και σεβασμό, στο διατάφτα δεν είπε τίποτα. Και όχι μόνο, αλλά πρέπει να διευκρινίσετε, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Υπουργέ, να διευκρινίσετε τι εννοείτε με το υπονόμευση του μέλλοντος. Είμαστε, λέτε, ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά χωρίς να υπονομεύετε το μέλλον. Δηλαδή, τα αιτήματα των αγροτών υπονομεύουν το μέλλον της χώρας. Αλλά θα αναφερθώ και σε αυτό. Ανταυτού, λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, τα λεγόμενά σας, το ξέρουμε, το ξέρουν και οι αγρότες, αυτά που λέτε για ενίσχυση του πρωτογενού τομέα, αφορούν την ενίσχυση των εμποριοβιομηχάνων, των καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων που λιμένονται την αγροτική παραγωγή. Καμία σχέση δεν έχουν οι ρυθμίσεις σας και στο παρόν νομοσχέδιο με την επιβίωση των βιοπαλαιστών, γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων που συνθλίβονται από την πολιτική σας και την κοινή αγροτική πολιτική και γι' αυτό είναι στους δρόμους. Ούτε ένα από τα δίκαια αιτήματά τους δεν ικανοποιείται με αυτό το νομοσχέδιο. Αντίθετα, κίνητρό σας και εδώ είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, η ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων και η εξασφάλιση σε αυτά ακόμα φθηνότερων πρώτων υλών από το ξεζούμισμα των αγροτών. Αυτή είναι η βιωσιμότητα που ευαγγελίζεστε. Και αποδεικνύεται ότι οι αγρότες σας έχουν απέναντι. Το ξέρουν οι αγρότες. Όπως είχαν απέναντι και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, στην κοινή σας στρατηγική. Αυτή που μόλις πρόσφατα ανανεώσατε τους όρκους πίστης σας, όταν το 2020 ψηφίσατε όλοι σας μαζί και με την Ελληνική Λύση, στην Ευρωβουλή, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει βγάλει στο δρόμο όχι μόνο τους αγρότες της χώρας μας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά, αγάντα, σας έχουν ζωρίσει οι κινητοποιήσεις, από τις ύβρις και τις συκοφαντίες αναγκαστήκατε και κάνετε πίσω, έστω με τα ψίχουλα που ανακοινώνετε, που σημαίνει ότι οι αγώνες πρέπει να συνεχιστούν, να μαζικοποιηθούν, να εκφραστεί με πιο ισχυρό τρόπο η στήριξη από τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες. Γιατί είτε στο χωράφι είτε στο ράφι, ίδια είναι η βάρβαρη πολιτική που χτυπάει όλες τις λαϊκές οικογένειες. Και εκεί πλέον έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι. Κάθε κατεργάρης έχει μπει στον πάγκο του. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που για 30 και πλέον χρόνια φόρτωναν στον αγροτικό κόσμο τον έναν ευρωπαϊκό κανονισμό μετά τον άλλον, τους φλόμωναν στο ψέμα ότι έρχονται καλύτερες μέρες, περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερες αγορές, ενώ τάιζαν τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και τα μονοπόλια του αγροδιατροφικού τομέα σε βάρος των χιλιάδων βιοπαλαιστών αγροτών. Μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, που από τις καρότσες των τρακτέρ κατέληξε όταν έγινε κυβέρνηση να κάνει τα ίδια και χειρότερα με τους προηγούμενους, υλοποιώντας με χέρια και με πόδια την αντιλαϊκή κοινή αγροτική πολιτική. Άλλωστε, με το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσατε όλοι μαζί, καταργήθηκε η επιστροφή φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, απογειώνοντας το κόστος παραγωγής. Μαζί για χρόνια πουλούσατε το παραμύθι της πράσινης γεωργίας που θα εξασφάλιζε τάχα ποιοτικότερες καλλιέργειες και καλύτερο εισόδημα για τους αγρότες μέσα από την ορθολογικότερη, όπως λέγατε, διαχείριση της γης και των άλλων πόρων όπως το νερό. Βέβαια, τα διάφορα πράσινα χαράτσια και τα μεγαλύτερα κόστη στην παραγωγή που μετακυλίονται χρόνια και χρόνια και στην κατανάλωση, με τους χονδρέμπορους, με τα μονοπόλια του αγροδιατροφικού τομέα να θησαυρίζουν σε βάρος των βιοπαλιστών, αγροτοκτηνοτρόφων και της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, γρήγορα αποκάλυψε το πραγματικό νόημα. Τώρα ανακαλύψατε όλοι σας την ΚΑΠ, ότι είναι αιτία για τον ξεσηκωμό των αγροτών. Όταν την ψηφίζατε με χέρια και με πόδια, δεν είχατε ενημέρωση. Ή όταν την υλοποιούσατε ως κυβερνήσεις από κυβερνητικές θέσεις, σας κοροϊδέψανε. Μόνο αυτά δεν έχουμε ακούσει. Γιατί κατά τα άλλα δίνετε ρέστα. Μέχρι και άχρηστοι βγήκαν υπουργοί που τη διαπραγματεύτηκαν.
Αν ισχύει αυτό, τότε όλοι οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν άχρηστοι. Βέβαια, εμείς λέμε δεν είναι άχρηστοι. Είναι μια χαρά χρήσιμοι όλοι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων. Δίνεται ρέστα και με άλλα πράγματα. Με τα μέτρα της Κομισιόν για την αγρανάπαυση. Η Κομισιόν που δίνει 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία περιγελά ουσιαστικά τους αγρότες ότι δήθεν τους απαλλάσσει για έναν ακόμα χρόνο από το μέτρο της αγρανάπαυσης. Λαλίστα τις αυτά, αλλά και σιωπή στα άλλα. Δεν απαντάτε, για παράδειγμα, πώς γίνεται το ρεύμα στη χονδρεμπορική να πουλιέται 3 λεπτά και στην κατανάλωση να φτάνει στα 15 και 16 λεπτά η κιλοβατόρα. Ψάχνετε υποκριτικά να βρείτε τρόπους να μειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτών. Λέμε ξανά, το κόστος παραγωγής δεν εξαρτάται από τους αγρότες, ελέγχεται από τα μονοπόλια, όπως τα μονοπόλια της ενέργειας που εξασφαλίζουν φθηνό ρεύμα, έχοντας βάλει ανανεώσιμες πηγές σε κάθε ραχούλα της Ελλάδας και πουλάνε πανάκριβα ακόμα και στους αγρότες από 7 λεπτά το αγροτικό ρεύμα το 20 να έχει φτάσει τώρα 15 η κιλοβατόρα. Η λεγόμενη ενεργειακή κρίση, λοιπόν, που είπατε, κύριε Υπουργέ, στην αρχή, έχει ονοματεπώνυμο. Είναι το κόστος που εξαρτάται από τα μονοπόλια, από τη δική τους κερδοφορία, από την εξασφάλιση της δικής τους κερδοφορίας με δικούς σας νόμους. Αλλά το κόστος εξαρτάται και από το κράτος των μονοπωλίων, δηλαδή από το κράτος που διαχειρίζεστε εσείς, που επιβάλλει 41 λεπτά φόρο στους αγρότες για ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο. Από το 1,60 που πληρώνουν σήμερα το πετρέλαιο, πάνω από τα 50 λεπτά είναι οι φόροι του κράτους σας, την ώρα που εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν 0 φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό ότι βάζετε φόρο πάνω στο φόρο. Δηλαδή, πάνω στα 41 λεπτά του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπαίνει και 24% ΦΠΑ. Και η μεγάλη παροχή που ανακοινώσατε ήταν 10% λέει έκπτωση στο ρεύμα στους αγρότες. Εδώ πραγματικά ντρέπεται και η ντροπή. Μαζί με την προσπάθεια να εξαπατήσετε όχι τους αγρότες, αλλά τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν λέτε ότι θα δώσετε στους αγρότες 82 εκατομμύρια για πετρέλαιο, λίγο παραπάνω από τα 76 που τους δώσατε πέρσι και τα 70 πρόπερσι, όταν το κονδύλι για επιστροφή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πριν το κόψετε με το τρίτο μνημόνιο όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ξεπερνούσε τα 180 εκατομμύρια. Και τότε το ντίζελ είχε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και όχι 1,6 που έχει σήμερα, ενώ πέρσι είχε φτάσει και τα 2 ευρώ. Προσπαθείτε να κινήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό ότι δήθεν δίνετε στους αγρότες. Σε αυτούς που δίνετε είναι οι καπιταλιστές, αυτούς ταΐζετε από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι τους αγρότες, των οποίων και αυτών όπως και άλλα τμήματα του λαού τους ρουφάτε το αίμα. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι απαλλαγές από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που έχουν εφοπλιστές, μεγαλοκλινικάρχες, βιομηχανοί και άλλοι αναξιοπαθούντες της κοινωνίας μας. Αυτή είναι η πολιτική σας. Στήριξη στα μονοπόλια και ξεκλείρισμα στους αγρότες. Και για να μιλήσουμε, για παράδειγμα, για την κτηνοτροφία που αναφέρεται και το νομοσχέδιο, με στοιχεία για το που έχει οδηγήσει η πολιτική σας. Για το πώς τα ίδια τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πανηγυρικά τις προβλέψεις του ΚΚΕ σε σχέση με το πέταγμα από την παραγωγή των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων, τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λιγότερα χέρια με καταστροφικές συνέπειες, με καταστροφικά αποτελέσματα στον αγροδιατροφικό τομέα συνολικά της χώρας. Από το 2009 μέχρι το 2020 είχαμε πτώση των εκμεταλλεύσεων κατά είδος ζώου, μείον 34,9% των κτηνοτρόφων στα βοηδή, μείον 38,9% στα προβατοειδή, μείον 48,3% στα εγωειδή, μείον 89,4% στους χείρους, μείον 86,3% στα πουλερικά. Και την ίδια περίοδο είχαμε και πτώση και στον αριθμό των ζώων, μικρότερο βέβαια, εξού και η συγκέντρωση παραγωγής, αλλά είχαμε και εκεί πτώση, δηλαδή εισαγωγές. Μείον 3,7% στα βοηδή, μείον 15,7% στα προβατοειδή, μείον 25,3% στα εγωειδή, μείον 21,6% στους χείρους, μείον 26,7% στα πουλερικά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των μέτρων που έχετε φέρει. Και συνεχίζετε στην ίδια λογική. Για παράδειγμα, νέα κόστη θα φορτωθούν οι κτηνοτρόφοι από το νομοσχέδιο αυτό, τόσο για τη διαμόρφωση και λειτουργία των κτηνοτροφικών πάρκων, όσο και για τα διαχειριστικά σχέδια
στα οποία μάλιστα με το άρθρο 8 βάζεται και προθεσμία συμμόρφωσης μέχρι το τέλος του 2025. Αν μέχρι τότε δεν έχει μπει σε διαχειριστικό σχέδιο μία έκταση, θα αποκλείεται από το δικαίωμα τα ενίσχυσης για αυτές και συνεπακόλουθα θα αποκλείονται και οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα κοπάδια βρίσκονται σε αυτή την έκταση. Δηλαδή τις επιπτώσεις της πολιτικής σας πάτε να τις ξαναφορτώσετε στις μπλάτες των κτηνοτρόφων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ομοίρειας είναι το άρθρο 6 για τους στάβλους. Ο ισχύον νόμος του 12 ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, καθώς η εφαρμογή του θα οδηγούσε στο κλείσιμο τη συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας. Ένα πολύ μικρό μέρος των εκμεταλλεύσεων που αφορά σε εντατικές και μεγάλες μονάδες αδειοδοτήθηκε. Μέχρι σήμερα δίνονται διαδοχικές παρατάσεις. Αυτό εξακολουθείτε να κάνετε και σήμερα. Την ώρα που νομιμοποιείτε τις ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση, με χιλιάδες τόνους μπετόν, ζητάτε της Παναγιάς στα μάτια από έναν εγωπροβατοτρόφο που δίνει αγώνα επιβίωσης και του πουλάτε και εκδούλευση ότι δήθεν τον διευκολύνεται τη στιγμή που για να εγκριθεί το μαντρί του εξακολουθούν να απαιτούνται μια στίβα δικαιολογητικά και μελέτες. Εμείς λέμε η έγκρισή τους να πραγματοποιείται από τις κρατικές υπηρεσίες που πρέπει να στελεχωθούν κατάλληλα με μόνιμο προσωπικό χωρίς καμία επιβάρυνση των κτηνοτρόφων. Αυτό θα συνιστούσε πραγματική ανακούφιση. Και επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά. Αποδεσμεύστε την επιδότηση στην κτηνοτροφία από τις εκτάσεις των βοσκοτόπων. Είναι η πηγή τεράστιων προβλημάτων για τους κτηνοτρόφους. Δίνετε την επιδότηση με βάση τον αριθμό των ζώων. Αυτό ζητάνε οι κτηνοτρόφοι. Και αντίστοιχα στους γεωργούς, συνδέστε την επιδότηση με την πραγματική παραγωγή. Και μιλώντας για τις επιδοτήσεις, άλλο ένα θέμα που πραγματικά δίνετε τα αρέστα σας, κύριε της κυβέρνησης, είναι ο ΕΛΓΑ. Τι δεν έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες? Ότι δίνετε τα λεφτά του κόσμου στους αγρότες. Ότι ο ΕΛΓΑ έδωσε την περίοδο της διακυβέρνησής σας πάνω από ένα δις και τα μισά είναι χρήματα των πολιτών. Κουνούσε το δάχτυλο ο Πρωθυπουργός από εδώ από τη Βουλή, προσπαθώντας με τέτοια τερτύπια να συκοφαντήσει τους αγρότες. Γιατί όμως δεν λέτε την αλήθεια στο λαό? Γιατί δεν μιλάτε με τα στοιχεία? Γιατί θα αποκαλυφθείτε και θα αποκαλυφθούν και τα ψέματα που λέτε. Από το 2019 που κυβερνάτε μέχρι το 2023, οι αγρότες έχουν καταβάλει με τις εισφορές 170 εκατομμύρια το χρόνο επί 5 χρόνια, πάνω από 850 εκατομμύρια. Εσείς τι δώσατε? Δώσατε αυτό που προβλέπει ο νόμος που εσείς έχετε ψηφίσει του 2010, ότι κάθε χρόνο θα δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό γύρω στα 35 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ. Αυτά δώσατε αναδρομικά από το 2011, γιατί την περίοδο 2011-2019 οι κυβερνήσεις διαδοχικά του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, η δική σας με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, δεν έδιναν ούτε αυτά τα ελάχιστα. Και οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΛΓΑ καλύπτονταν από τις εισφορές των αγροτών. Επί 9 χρόνια οι αγρότες πλήρωναν για την λειτουργία του ΕΛΓΑ με δική σας ευθύνη, χωρίς να δίνετε εσείς ούτε ένα ευρώ. Και τώρα τους κουνάτε το δάχτυλο επειδή δώσατε αυτά τα χρήματα που χρωστούσατε εσείς στον ΕΛΓΑ. Ουσιαστικά αυτά τα χρήματα είναι χρήματα των αγροτών, που επί 9 χρόνια πλήρωναν για τα λειτουργικά. Γιατί δεν το λέτε αυτό στον κόσμο, ότι επί 9 χρόνια βάζατε τους αγρότες να πληρώνουν για τα λειτουργικά έξοδα μιας κρατικής υπηρεσίας? Αλλά έτσι γεμίζει ο προϋπολογισμός του κράτους σας από τους αγρότες, τον υπόλοιπο λαό που καταβάλει πάνω από το 95% των εσόδων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι χαμηλή η κρατική χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ. Πρέπει να αυξηθεί και να μειωθούν τα ασφάλιστρα στους αγρότες και να καλύπτονται όλες οι ζημιές σε αγροτική παραγωγή, αγροτικό και πάγιο κεφάλαιο. Είναι απαράδεκτο να μην καλύπτετε τις ανάγκες με κρατική χρηματοδότηση και να θεσμοθετείτε με το νομοσχέδιο την αξιοποίηση των εισφορών των αγροτών του 24 για να πληρώσετε τις ζημιές του 23. Και του 24 τις ζημιές πώς θα τις πληρώσετε? Υπό το βάρος βέβαια της μεγάλης καταστροφής αλλά και των αγώνων των αγροτών, με την κοινή Υπουργική Απόφαση 1494 προχωρήσατε σε ορισμένες βελτιώσεις στον υπολογισμό των αποζημιώσεων σε σχέση με τις προβλέψεις ισχύοντων κανονισμών ασφάλισης φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων στις πληγήσεις περιοχές από τις πλημμύρες. Συγκεκριμένα, με βάση την νομοθετική ρύθμιση, η αποζημίωση μπορεί να φτάνει στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας από 80% που προβλέπουν οι κανονισμοί, ενώ
απαλείψατε από τον τύπο του υπολογισμού της αποζημίωσης στη γεωργική παραγωγή, τον κόφτη, με βάση τον οποίο αφαιρούσατε από το ποσοστό ζημιάς ένα 15% και το νούμερο που προέκυπτε από αυτή την αφαίρεση το πολλαπλασιάζετε με 0,88, δηλαδή το 88% του κόφτη δίνατε. Τώρα έρχεστε να επεκτείνετε το μέτρο της αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, κρατάτε όμως τον κόφτη του μείον 15 και του 88% σε γεωργική αγροτική παραγωγή, αλλά και στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση που επεκτείνεται, έχουμε να σημειώσουμε ότι δεν αναιρείται το γεγονός ότι από τη στιγμή που αποζημιώσεις χορηγούνται με κριτήριο την ασφαλιζόμενη αξία, απέχουν σημαντικά από την 100% κάλυψη της συνολικής απώλειας φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου. Θα χρειαστώ 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εντάξει, συνεχίστε. Για άλλη μια φορά σας λέμε, όπως λέγαμε και όπως κάνανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν κάνετε το αυτονόητο. Η αποζημίωση να υπολογίζεται με βάση το πόρισμα του γεωπόνου για το ποσοστό ζημιάς και τον όγκο της παραγωγής κάθε αγροτεμαχίου και μια τιμή που να καλύπτει το κόστος παραγωγής για την επιβίωση του αγρότη. Δεν το κάνετε γιατί οι ανάγκες των βιοπαλαιστών για σας είναι κόστος. Θα ανέφερα πάρα πολλά παραδείγματα. Παράδειγμα, βαμβακοκαλλιέργεια στον ομό Καρδίτσας με 100% ζημιά. Με βάση τους δικούς σας τύπους, ο παραγωγός θα αποζημιωθεί το ανώτερο με 180,2 ευρώ το στρέμμα, όταν, για παράδειγμα, μπορεί η παραγωγή, η κατεστραμμένη καλλιέργεια, να ήταν 500 κιλά το στρέμμα και 350 κιλά το στρέμμα, δηλαδή με 53 ευρώ το κιλό. Φανταστείτε πόσο είναι αυτό σε κόστος. Τη στιγμή, μάλιστα, που το κόστος παραγωγής είναι στα 300 ευρώ το στρέμμα. Αποζημιώνεται δηλαδή κάτω και από το κόστος παραγωγής έναν παραγωγό βάμβακος από την Καρδίτσα. Για προβατοτρόφο με αβελτίωτα ζώα άνω των 45 κιλών θα αποζημιωθεί για κάθε προβατίνα άνω του έτους με 120 ευρώ. Τη στιγμή που με βάση τις τρέχουσες τιμές για την αναπλήρωση του ζωικού του κεφαλαίου απαιτούνται πάνω από 250 ευρώ το ζώο. Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που ξεπερνά τα 500 ευρώ ανά αρμεγόμενο ζώο σε περίπτωση που χαθεί η γαλακτική περίοδος. Αντίστοιχα για τους μελισσοκόμους. Θα αποζημιωθούν για την απώλεια των μελισσοσμηνών τους με 70 ευρώ τη στιγμή που για την ανασύσταση ενός παραγωγικού μελισσιού το κόστος ξεπερνάει τα 150 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η δαπάνη για την κυψέλη, τις μελισσοτροφές που απαιτούνται μέχρι την άνοιξη και μέχρι το μελίσι να καταστεί παραγωγικό, ούτε η απώλεια της παραγωγής μέλι κ.ο.κ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να καλύπτεται η πραγματική απώλεια που έχει ο αγρότης, αυτό που ζητάνε οι ίδιοι, κάλυψη στο 100% της ζημιάς. Γιατί επαναλαμβάνουμε, η ασφαλιζόμενη αξία βγαίνει με μέσους όρους και ο αγρότης που πραγματικά παράγει βγαίνει χαμένος. Γι' αυτό έχουν βγει στο δρόμο οι αγρότες. Γιατί δεν κάνετε το αυτονόητο. Η αποζημίωση να υπολογίζεται με βάση το πόρισμα του γεωπόνου για το ποσοστό ζημιάς και τον όγκο της παραγωγής κάθε αγροτεμαχίου και μια τιμή να καλύπτει το κόστος παραγωγής και την επιβίωση του αγρότη. Και δεν το κάνετε, ξαναλέμε, γιατί το θεωρείτε κόστος. Θεωρείτε τη ζωή του αγρότη ως κόστος. Γι' αυτό λοιπόν επισημαίνουμε ως ΚΚΕ κάθε φορά ότι για όλα τα κρίσιμα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα δεις ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο ένοχος, ποιο είναι τελικά το πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Πρόκειται για μια κοινωνική οργάνωση, ένα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα που θυσιάζει τις σύγχρονες ανάγκες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Πρόκειται για ένα κράτος εχθρικό απέναντι σε αυτές τις ανάγκες. Γιατί είναι ένα κράτος φτιαγμένο για να θωρακίζει την κερδοφορία των λίγων. Είναι ταχύτατο αποτελεσματικό μόνο στο να θυσιάζει εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Και φυσικά μέρος αυτού του προβλήματος είναι και οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτό το σύστημα και διαχειρίζονται την κρατική εξουσία. Να δούμε λοιπόν τελικά ποιος υπονομεύει το μέλλον, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, κύριε Αυγενάκη. Δίνετε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τα F-35. 50 δισεκατομμύρια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ποιος ξέρει πόσο θα κοστίσει, πέρα από το αίμα, το ανθρώπινο αίμα, η νέα περιπέτεια που εμπλέκεται τη χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στοχοποιώντας και τη Λάρισα και τη Θεσσαλία για μια ακόμη φορά. Τσακίσατε το λαό με πάνω από 57 δις ευρώ φόρους το 2023, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δώσαν μόλις 4.
Καμαρώνεται για το πρωτογενές πλεόνασμα από τη φοροαφάμα αφέμα που είναι τρία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, 3,7 ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα από τη φοροαφέμαξη του λαού. Μόνο οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είχαν πάνω από 9 δις κέρδη και εσείς εξαγγείλατε φόρο σε πολυεθνικές μόλις 80 εκατομμύρια. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 84.000 ευρώ ανά εταιρεία. Εδώ λοιπόν έχετε ένα δρόμο, κύριε της κυβέρνησης, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό. Τώρα που θυμηθήκατε ότι θέλετε διάλογο, βέβαια έπρεπε να γίνουν αυτές οι μεγάλες κινητοποίησεις για να το θυμηθείτε, να ικανοποιήσετε άμεσα το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό κλιμάκιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μέτρα πραγματικής ανακούφισης για τους αγρότες. Για αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία για όλους τους αγρότες, αντί να το δίνετε σε εφοπλιστές μεγαλοκλινικάρχες, για να εξασφαλιστεί γενναία μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, επιδότηση ζωοτροφών, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα και ασφαλώς πλήρη αποζημιώσει το 100% της ζημιάς σε παραγωγή και αγροτικό κεφάλαιο. Αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν υπονομεύουν το μέλλον. Υπονομεύει το μέλλον η δική σας πολιτική. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.